Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist και είμαι διαθέσιμος για να σας λύσω κάθε σας απορία. Σε αυτό το βίντεο ή αυτό το podcast, όπως επιθυμείτε τα podcast, έρχομαι να σας απαντήσω γιατί είναι χρήσιμα τα social media σε μία επιχείρηση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και αυτό το βιντεάκι είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς που είστε παθιασμένοι με τη δουλειά σας, γιατί και εγώ αυτή τη στιγμή, ενώ ή βρίσκομαι σε άδεια, κάθομαι και γυρνάω βιντεάκια, αλλά δεν το αισθάνομαι ως δουλειά αυτό το πράγμα, το αγαπώ αυτό που κάνω ή θα μπορούσε να είναι το χόμπι μου και εύχομαι και όλοι εσείς να κάνετε το χόμπι σας δουλειά. Ξεκινώντας να πω το αυτονόητο, το οποίο φαντάζομαι το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, ειδικά από τα δικά μου βιντεάκια, αν έχετε παρακολουθήσει στο κανάλι μου στο YouTube ή έχετε ακούσει τα podcast μου, τα social media χρειάζονται στρατηγική. Η λάθος χρήση του μπορεί να αποβεί μοιραία για κάθε επιχείρηση. Λοιπόν, τα social media λοιπόν είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε ως επιχείρηση και να συστηθούμε σε όλη την αγορά. Πλέον, μέσα από αυτά μπορεί πάρα πολλοίς κόσμος να γνωρίζει ποιοι είμαστε χωρίς να έχει έρθει καν σε προσωπική επαφή μαζί μας, χωρίς να έχει επισκεφτεί καν το κατάστημά μας. Γιατί βλέπει τα προϊόντα μας, βλέπει τις υπηρεσίες μας, βλέπει την πραγματικότητα γύρω από την επιχείρησή μας, το προσωπικό μας, τους πελάτες μας, οι πελάτες μας μιλούν για εμάς και έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η εικόνα μας σε νέους χρήστες οι οποίοι μπορεί να μην μας ξέρουν, μπορεί να μην μας έχουν επισκεφτεί και όμως πλέον να έχουν μία άποψη για το ποιοι είμαστε, τι είμαστε και βέβαια όταν χρειαστεί να μας επισκεφτούν ή να μας θυμηθούν. Σαφώς είναι ένα εργαλείο το οποίο με τις τοποθεσίες που χρησιμοποιούμε αυξάνει τη γεωγραφική μας κάλυψη, δηλαδή αν είμαι ένα τοπικό κατάστημα το οποίο έχω την έδρα μου στο Ηράκλειο, μέσα από τις αναρτήσεις μου μπορεί να με δει και κάποιος ο οποίος είναι στα Χανιά, στην υπόλοιπη Κρήτη ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην υπόλοιπη Ελλάδα και αν το πω και ευρύτερα στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, άρα επεκτείνω τα όρια μου ως επιχείρηση. Σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η χρήση της τοποθεσίας στις αναρτήσεις που κάνουμε. Για παράδειγμα, αν έχω ένα e-shop και στέλνω σε όλη την Ελλάδα, καλό είναι να χρησιμοποιώ την τοποθεσία όπου στέλνω το προϊόν μου. Για να με δει κόσμος ότι εξυπηρετώ και σε αυτή την περιοχή, έστω και online. Μας βοηθούν έτσι ώστε να χτίσουμε σχέσεις με τους πελάτες μας. Είναι ο ευκολότερος τρόπος για να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε 100% την προσοχή μας στα σχόλια που λαμβάνουμε, στα μηνύματα που λαμβάνουμε και να είμαστε άμεσοι στις απαντήσεις μας σε όλα αυτά. Ακούστε τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για πόσο χρόνο απαιτεί ουσιαστικά η διάδοση ενός μηνύματος σε 100.000 άτομα. Και μας λέει μία έρευνα, η οποία δεν είναι δική μου, ότι για να μεταδοθεί σε 100.000 άτομα μέσω του ραδιοφώνου ένα μήνυμα, ένα διαφημιστικό μήνυμα, χρειάζεται ένας μήνας. Για να αποδοθεί σε 100.000 άτομα αντίστοιχα μέσω της τηλεόρασης, χρειάζεται μία εβδομάδα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Μέσω του ίντερνετ όμως, χρειάζεται ακόμα λιγότερο, 3 ημέρες για να πάρουν το μήνυμά σας 100.000 άτομα. Μέσω του Facebook χρειάζεται μισή ημέρα και μέσω του Twitter χρειάζεται μόλις 4 λεπτά. Γιατί τόσο λίγο στο Twitter? Γιατί στο Twitter η μετάδοση, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Twitter, η μετάδοση του μηνύματος είναι πάρα πολύ γρήγορη και έχει και ημερομηνία λήξης. Δεν είναι όπως το Facebook το οποίο αρχιοθετεί τις αναρτήσεις και όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή θα δείξει την ανάρτησή μας στο άτομο το οποίο πιθανότατα να αλληλεπιδράσει. Το Twitter κάθε 4 ώρες αλλάζει όλη τη ροή και μπορούμε να χάσουμε πολλή πληροφορία αν δεν είμαστε μέσα σε αυτό. Ωστόσο, μας φέρνει πάρα πολύ γρήγορα την πληροφορία την οποία μπορεί εμείς να θελήσουμε. Και λίγο πριν κλείσω το βιντεάκι, έχω να σας δώσω κάποια tips γιατί πολλοί με ρωτάτε κάθε πότε να ανεβάζω και πόσες δημοσιεύσεις την εβδομάδα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός, αυτό έχει να κάνει ανάλογα με την δυναμική κάθε επιχείρησης, ωστόσο έχω σχετικό βιντεάκι
για να δείτε πώς μπορείτε να σχεδιάσετε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τα social media. Να σας πω απλά ότι για το Facebook 5 με 10 post την εβδομάδα είναι ο ιδανικός αριθμός. Ξέρω ότι κάποιοι κάνετε λιγότερα ή κάποιοι κάνετε περισσότερα. Αυτό μπορεί να το να δείτε ότι είναι σωστά μέσα από τα στατιστικά και την απόδοση που έχουν τα social σας. Για το Instagram θέλετε καθημερινή παρουσία, γιατί αλλιώς χάνεστε στη ροή και εκεί είναι πολύ γρήγορη η μετάδοση του μηνύματος. Καλύτερες ώρες κατά γενικό μέσο όρο δημοσίευσης στο Facebook είναι μεταξύ 1 με 4, ενώ στο Instagram 5 με 6, πιο βραδινές ώρες, και μπορώ να σας το πάω και πιο αργά, ακόμα και στις 9 η ώρα το βράδυ. Αυτά είχα να σας πω, σας χαιρετώ μέχρι το επόμενο βίντεο, εύχομαι ο ήχος, τα φώτα, η εικόνα να είναι καλή, γιατί σας ξαναλέω, είμαι σε διακοπές και απλά έχω πάρει το κινητό μου και γράφω τα βιντεάκια. Και έχω και σε αυτό το βίντεο παρέα μου την Εφέλη και τη Χλώη, οι οποίοι μπορεί να τις ακούτε κάπου στο βίντεο. Εδώ κάνουν βόλτες γύρω μου, γι' αυτό που και που φεύγω κάνω αριστερά, δεξιά και τέτοια, γιατί δεν είμαι μόνος. Σας χαιρετώ! Δεν φεύγω. Και την εγγραφή στο κανάλι μου, έτσι, ή την εγγραφή στο podcast, στο Spotify, στην Apple, δεν ξέρω από πού με ακούτε. Όπου με ακούτε και όπου μπορείτε να κάνετε εγγραφή, είναι μια ανταμοιβή για μένα. Γεια σας! Ωστόσο, μας φέρνει πάρα πολύ γρήγορα την πληροφορία την οποία μπορεί εμείς να θελήσουμε. Μισό. Αρχικά να πούμε για τα social media ότι χρειάζονται στρατηγική. Σταμάτα, μωρέ.